Η κατάσταση είναι δραματική. Περισσότερο από ό,τι φαίνεται. Αβάσταχτο είναι πλέον για τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα το κόστος διαβίωσης. Τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής αποτυπώνουν τους διαρκώς ανωδικούς δείκτες ακρίβειας. Μόνο τον περασμένο μήνα καταγράφηκαν αυξήσεις που αποτελούν εφιάλτη για εκατοντάδες χιλιάδες καταναλωτές, οι οποίοι πασχίζουν να καλύψουν ακόμα και βασικές τους ανάγκες. Δεν πάω σούπερ, πάει σύζυγος. Εγώ πληρώνω, αλλά από ό,τι βλέπω αδειάζουν πολύ εύκολα τα λεφτά. Δηλαδή παλιά με ένα πενιντάρικο πηγαίναμε στο σούπερ μάρκετ, τώρα θέλουμε τουλάχιστον δύο και βλέπουμε. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Είναι αλήθεια ότι κάποια πράγματα είναι υπερβολικά ακριβά και δεν συμβαδίζουν με τους μισθούς, τις συντάξεις γενικά. Θα έπρεπε από τη στιγμή που υπάρχει αυτός μια μικρή πληθωριστική τάση και η ακρίβεια στα προϊόντα να ακολουθεί η σύνταξη με το μισθό για να υπάρξει μια ομαλότητα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ανομαλία στην αγορά. Μεγάλες είναι οι ανατιμήσεις σε βασικά είδη και ειδικά στα τρόφιμα. Η ομάδα διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά έτρεξε με ρυθμό 15% κατά το μήνα Νοέμβριο. Οι τιμές των τροφίμων σημείωσαν νέα αύξηση κατά τη διάρκεια του μήνα που εφαρμόστηκε το καλάθι του νοικοκυριού. Περιμένω μία σύνταξη 2 χρόνια και αυτοί κάνουν επικοινωνική πολιτική σε 2 μήνες. Κοροϊδεύουν τον κόσμο. Αυξήσεις 25,3% σημειώθηκαν στα γαλακτοκομικά, 20,4% στα έλαια, 18,7% στο ψωμί, 16,7% στα κρέατα, 12,6% στα λαχανικά, ενώ ο καφές αυξήθηκε κατά 11,9%. Αυξήσει καταγράφει η ζάχαρη και τα γλυκά κατά 8,6% και τα αναψυκτικά κατά 8,9%. Τα είδη άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού εμφανίζουν αύξηση 16,7%. Τι διαπιστώνετε τις πιο τσιμπημένες τιμές? Στα τυροκομικά και στα κρέατα. Ναι. Κατά τα άλλα, στο σούπερ μάρκετ έχετε υπολογίσει πόσο σας στοιχίζει περισσότερο σε σχέση με πριν από ένα χρόνο, για παράδειγμα? Είναι γύρω στο, μην ακούτε 50-60 που λένε, είναι γύρω στα 25% εκεί είναι. Το σούπερ μάρκετ πόσο ξοδεύετε περισσότερο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια? Αρκετά περισσότερο, αρκετά. Τουλάχιστον 30 ευρώ παραπάνω από ό,τι έδινα άλλες φορές στα ίδια πράγματα. Δυστυχώς έχει πάλι πολύ την ανηφόρα και δεν ξέρω πού θα σταματήσει αυτό το πράγμα και αν σταματήσει. Εν όψη των γιορτών και των αυξημένων αναγκών που καλούνται να καλύψουν τα νοικοκυριά, ο εφιάλτης της ακρίβειας κάνει ακόμα πιο δύσκολη τη ζωή των πολιτών. Δεν ξέρω πόσο ο κόσμος θα μπορέσει να ανταπεξέλθει σε όλες τις ανάγκες που έχει η ζωή, που όλα ακριβαίνουν, η βενζίνη ακριβαίνει, τα τρόφιμα ακριβαίνουν και τι δεν ακριβαίνει, τα ρούχα ακριβαίνουν, δηλαδή στο τέλος τι θα μείνει? Δεν μένει τίποτα. Είναι δύσκολα. Δηλαδή παππούς, γιαγιά. Και αν τους έχουμε να μας βοηθήσουν διαφορετικά, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Την ίδια στιγμή παραμένουν οι αυξήσεις τιμών στην ενέργεια, αν και ο ρυθμός αύξησης υποχώρησε. Η ανατίμηση στο πετρέλαιο θέρμανσης είναι της τάξης του 11,6%. Σημαντικές είναι οι ανατιμήσεις και στις μεταφορές. Αύξηση 42% σημειώθηκε στα αεροπορικά εισιτήρια, 32,9% στα ταξί και 26,7% στα πλοία.